Στην περιοχή της Μεσογείου αναπτύχθηκαν μερικοί από τους παλαιότερους και σπουδαιότερους πολιτισμούς του κόσμου. Ταυτόχρονα όμως συνέβησαν πολλές φυσικές καταστροφές όπως σεισμοί, ηφαιστειακές εκρήξεις και τσουνάμι που επηρέασαν την εξέλιξη αυτών των πολιτισμών και έπληξαν επίσης τα μνημεία που μας άφησαν πίσω τους. Το Βενετσιάνικο κάστρο του Ηρακλείου καταστράφηκε ολοσχερώς από ένα σεισμό το 15ο αιώνα και χτίστηκε από την αρχή για να μπορέσει να διατηρηθεί ως τις μέρες μας. Δύο είναι οι σημαντικότερες φυσικές καταστροφές που έπληξαν την περιοχή της Μεσογείου τα τελευταία 5.000 χρόνια. Η πρώτη είναι η μινωική έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης, που θεωρείται ως η μεγαλύτερη έκρηξη ηφαιστείου σε ιστορικούς χρόνους. Η δεύτερη είναι ο σεισμός των 8,3 Ρίχτερ που έγινε το 365 μετά Χριστόν στα νότια της Κρήτης. Και οι δύο αυτές φυσικές καταστροφές είχαν ως συνέπεια τη δημιουργία πολύ μεγάλων και ισχυρών τσουνάμι που έπληξαν το χώρο όλης της Ανατολικής Μεσογείου. Όμως τα χρόνια που μεσολάβησαν από τις καταστροφές αυτές διέγραψαν από τη συλλογική μνήμη των ανθρώπων τα γεγονότα αυτά. Πρόσφατες όμως καταστροφές στη Σουμάτρα και στην Ιαπωνία επανέφεραν το ζήτημα στην επικαιρότητα. Υπάρχει λοιπόν αντίστοιχος κίνδυνος σήμερα στη Μεσόγειο από τσουνάμι και άλλες φυσικές καταστροφές? Ιστορικά κοιτώντας, τα τελευταίες 2 με 3.000 χρόνια υπολογίζουμε ότι γίνεται 1 ή 2 τσουνάμι κάθε 100 χρόνια. Άρα υπάρχει κίνδυνος και θέλω να σας θυμίσω ότι εδώ στην Κρήτη το 365 μετά Χριστόν έγινε ένας πολύ μεγάλος σεισμός που υπολογίζεται ότι ήταν μεγέθους 8,7, στο οποίο μερικά κομμάτια της Δυτικής Κρήτης, Φιλιππίνες στα Θαλάσσαρνα, σηκωθήκανε περίπου 9 και 10 μέτρα. Και αυτή την υπογραφή αυτού του μεγάλου σεισμού τη βλέπουμε ακόμα και τώρα, Φιλιππίν, σε μερικά μέρη στην νοτιοδυτική Κρήτη ή ακόμα στα Χανιά, στο νησί Σταθοδωρού, όπου περίπου 2 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας φαίνεται πώς έχει σηκωθεί το νησί. Ο σεισμός λοιπόν αυτός έκανε ένα πολύ μεγάλο τσουνάμι, το οποίο επηρέασε όλη τη λεκάνη της νοτιοανατολικής Μεσογείου και κατέστρεψε την αρχαία Αλεξάνδρεια. Η Αλεξάνδρεια σαν πόλης, που ήταν ουσιαστικά μία πρωτεύουσα όπως η Ρώμη, όπως η Αθήνα, εξαφανίζεται ιστορικά, δηλαδή όλες οι περιγραφές δεν την αναφέρουν πλέον, μετά το 365. Και αυτό έγινε λόγω αυτού του μεγάλου τσουνάμι. Ένα άλλο τσουνάμι που πρέπει να αναφέρουμε είναι το τσουνάμι που έγινε από τη μινωική έκρηξη της Σαντορίνης το 1628. Το τσουνάμι λοιπόν αυτό έφτασε και επηρέασε πάρα πολύ την Βόρεια Κρήτη, αλλά και όλη τη λεκάνη της Μεσογείου. Δεν νομίζω ότι το τσουνάμι ήταν αυτό το οποίο κατέστρεψε την Γνωσό, όπως πολλοί πιστεύουν, αλλά σίγουρα έφερε μια τεράστια αλλαγή. Δηλαδή, τα λιμάνια των Μινωητών καταστραφήκανε. Πλημμυρίσαν οι πεδιάδες. Ήταν πάρα λοιπόν πολύ δύσκολο για τους Μινωήτες να έχουν επαφή με τον εξωτερικό κόσμο. Η Σαντορίνη, που ήταν ουσιαστικά το εμπορικό κέντρο της Μεσογείου, εξαφανίζεται και οι Μινωήτες μένουν χωρίς πλοία και χωρίς κανένα τρόπο, τουλάχιστον για μερικά χρόνια, να συμπληρώσουν πάλι τις αποθήκες τους. Αυτό λοιπόν το τσουνάμι και η έκρηξη Σαντορίνης σημειοδότησε την αρχαία ιστορία στην εποχή του Χαλκού και ουσιαστικά έφερε την καινούργια ιστορία, ειδικά στην Κρήτη, που μερικές εκατοντάδες χρόνια αργότερα έρχονται πλέον οι Δωρείς και αλλάζει όλη η μορφή των κατοίκων και της διοίκησης της Κρήτης. Τα αποτελέσματα αυτού του τσουνάμι, του μινωικού τσουνάμι στην Κρήτη, ήταν ολέθρια. Κυρίως στα λιμάνια και σε όλα τα παράκτια παλάτια. Η Κνωσός πιστεύουμε ότι ήταν αρκετά πιο μέσα, οπότε η Κνωσός αυτή καθ' αυτή δεν επηρεάστηκε, αν και σίγουρα επηρεάστηκε το λιμάνι που ήταν στο ποτάμι στη Κνωσό. Εκεί πέρα που το γνωρίζουμε αυτό περισσότερο είναι από το Παλέκαστρο στην Ανατολική Κρήτη, αλλά και στο Ηράκλειο στην Αμνησό, όπου υπάρχει μια μινωική βίλα. Από αυτή τη βίλα ξεκινάει όλη η ιστορία της καταστροφής της Σαντορίνης και της Μινωικής Κρήτης. Γιατί ο Έλληνας αρχαιολόγος Σπυρίδων Μαρινάτος, το 1939 που έκανε ανασκαφές στην Αμνησό, βρήκε ότι πάνω στους τοίχους της βίλας υπήρχε άμμος. Και αυτή η άμμος βρέθηκε και σκέφτηκε ότι πρέπει να ήλθε από τη θάλασσα. Πώς μπορεί λοιπόν άμμος από τη θάλασσα να φτάσει πάνω στους τοίχους σε ύψος πάνω από 2 μέτρα. Σκέφτηκε λοιπόν ότι με τη μινωική έκρηξη της Σαντορίνης πρέπει να υπήρξε ένα μεγάλο τσουνάμι που σήκωσε τόσο πολύ τη στάθμη της θάλασσας σε εκείνο το σημείο τουλάχιστον 2 μέτρα και έτσι έφτιαξε αυτή τη θεωρία ότι η μινωική Κρήτη καταστράφηκε από το τσουνάμι. Πραγματικά και σήμερα, αν πάμε στην Αμνησό, δίπλα στη βίλα υπάρχει ένας λόφος ο οποίος έχει ύψος περίπου 8 με 10 μέτρα και πάνω στο λόφο
πολύ πρόσφατα, μέχρι πριν από μερικά χρόνια, βρίσκαμε ειζήματα και ελαφρόπετρα που την είχε μεταφέρει το τσουνάμι. Άρα ξέρουμε ότι στη Βόρεια Κρήτη το μινωικό τσουνάμι ήταν τουλάχιστον 8 με 10 μέτρα ύψος. Φανταστείτε λοιπόν τι καταστροφή έκανε. Δηλαδή μιλάμε για ένα τσουνάμι που στην παραλία είχε το ίδιο ύψος περίπου όπως το τσουνάμι της Ιαπωνίας στη Φουκουσίμα. Ένα ερώτημα που απασχολεί έντονα τους επιστήμονες σήμερα είναι αν παρόμοιες φυσικές καταστροφές συνετέλεσαν στην καταστροφή των ανακτόρων της Κνωσού και συνεπώς στην πτώση του μινωικού πολιτισμού. Οι σεισμοί είναι μάλλον μόνο μία από τις αιτίες που ανάλογα με την ένταση των σεισμών και το μέγεθος των καταστροφών ήταν αιτία να εγκαταληφθεί, να ισοπεδωθεί το κτίριο και να γίνει ένα καινούριο κτίριο. Αυτό υποθέτουμε ότι έγινε το 1700 περίπου π.Χ. Τότε δηλαδή αναφέρεται ότι τα πρώτα ανάκτορα γκρεμίστηκαν από σεισμό. Ήταν πολύ μεγάλη καταστροφή. Επίσης αναφέρεται ότι περίπου ανά αιώνα ή και λίγο λιγότερο είχαμε από ένα σεισμό στην Κρήτη. Αυτό ήταν μία φανερή, τουλάχιστον στην ιστορία του μινωικού πολιτισμού, η πιο εμφανής φυσική καταστροφή από σεισμό. Η άλλη που έχει συζητηθεί πάρα πολύ είναι μια καταστροφή των νέων ανακτόρων, η οποία προήλθε επίσης από σεισμό, μόνο που αυτή τη φορά ο σεισμός έγινε γύρω στα 1600 ή λίγο πριν, δηλαδή ένα αιώνα περίπου μετά την ίδρυση των νέων ανακτόρων, και αυτή η καταστροφή δεν θεωρήθηκε πολύ μεγάλη, δεν ήταν πολύ μεγάλη, ωστόσο έφερε κάποιες αναστατώσεις. Ήταν συνδυασμός ενός σεισμού τεκτονικού από τους συνηθισμένους σεισμούς της Κρήτης με ένα σεισμό που μαρτυρήθηκε πολύ πιο καθαρά στο ακροτήρι της Σαντορίνης. Αυτός ο σεισμός προηγήθηκε της μεγάλης έκρηξης του ηφαιστείου. Ο συνδυασμός των δύο αυτών αιτίων, παλαιότερα, και η καταστροφή της πόλης, της μινωικής πόλης του ακροτήρι, δημιούργησε την υπόθεση ότι και ο μινωικός πολιτισμός, ο νεοανακτορικός μινωικός πολιτισμός, καταστράφηκε από την ίδια αιτία. Σήμερα όμως που οι χρονολογίες ολοένα και βελτιώνονται και είναι πιο ακριβείς, ξέρουμε ότι από την έκρηξη του ηφαιστείου και την καταστροφή του οικισμού στο ακροτήρι μέχρι την τελική καταστροφή του μινωικού πολιτισμού μεσολάβησαν περίπου 150 χρόνια. Έτσι έχουμε άλλη μία καταστροφή που αυτή τη φορά συνδυάζεται πιθανότατα από εχθρικές ενέργειες, όχι μόνο φυσικά αίτια. Αυτή έγινε γύρω στο 1450 και αυτή είναι η οριστική χρονολογία καταστροφής των μινωικών ανακτόρων. Αυτό που έχει σημασία είναι για τα περίπου 600 έως 800 χρόνια της κριτικής ιστορίας από το 1900 μέχρι το 1200 έχουμε περίπου ανά αιώνα σεισμούς οι οποίοι καμιά φορά φέρνουν καταστροφές μεγαλύτερες ή μικρότερες και έχουμε και το αίτιο της έκρηξης του ηφαιστείου της Σαντορίνης το οποίο μπαίνει και αυτό μέσα στα φυσικά αίτια που προκάλεσαν τις καταστροφές στην Μινωική Κρήτη. Η άποψη που σύνδεσε την ηφαιστειακή έκρηξη με τα καταστροφή του μινωικού πολιτισμού, που σήμερα δεν τη δέχεται κανείς, γιατί είπαμε υπάρχει μεγάλη χρονολογική διαφορά, βεβαιωμένη αυτή η διαφορά, οφείλεται στον Μαρινάτο, ο οποίος στην ανασκαφή της Αμνησού εντόπισε μεγάλους πελεκητούς ογκώλυτες, οι οποίοι είχαν μετακινηθεί βίαια προς την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή προς την κατεύθυνση του εσωτερικού. Είναι παραλιακή η θέση. Ωστόσο, η παρατήρηση αυτή δεν είναι πολύ αδύνατη, γιατί στην ίδια βίλα, στην ίδια επαυλή των Κρίνων, στην Αμνησό, η άλλη τείχη που ήταν από σαθρά υλικά, όπως είναι οι πέτρες μικρές και χώμα, δεν μετακινήθηκαν καθόλου, μείναν στη θέση τους. Οπότε έχει αυτή η θεωρία αδυνάτησε. Οι μελέτες παλαιότερων φυσικών καταστροφών και οι γνώσεις που μας προσφέρουν οι αρχαιολογικοί και οι γεωλογικοί σκαπάνοι αποτελούν στις μέρες μας ένα πολύτιμο εφόδιο για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών που μας περιμένουν.